Από την ανακοίνωση των νέων μέτρων και έχει σημασία να δούμε τι έπεται. Φιλοξενούμε στις τομές στον Μοριακό Γεωλόγο, μέλος της επιστημονικής ομάδας, Δόκτωρα Πέτρο Καραγιάννη. Καλησπέρα σας, κύριε Καραγιάννη. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, και θα ήθελα έτσι, αν θέλετε, να κάνουμε αρχή από αυτό που συζητούσαμε στο τέλος του ρεπορτάζ με την Γεωργία την Κωνσταντίνου και κατά πόσο σας ανησυχεί αυτή η έξαρση κρουσμάτων στην Ελλάδα μεσούσης της τουριστικής περίοδου. Και με πολλούς συμπατριώτες μας να κάνουν διακοπές εκεί. Πρέπει να πούμε ότι είναι ίσως ο υψηλότερος αριθμός που ανακοινώθηκε τις τελευταίες μέρες και τις τελευταίες δύο εβδομάδες κατά ακρίβεια. Αρχίσαν τα κρούσματα από διψήφιους αριθμούς γύρω στο 25, ανέβηκαν στα 50, 100 και τώρα ξεπέρασαν τα 200. Επομένως φαίνεται ότι υπάρχει μια έξαρση και στην Ελλάδα και πρέπει να πούμε ότι δεν αφορά μόνο τις μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, αλλά υπάρχει και διασπορά σε άλλες περιοχές της Ελλάδος και σε κάποια από τα νησιά, ευτυχώς όχι σε μεγάλων αριθμών από αυτά. Αυτό τώρα, κύριε Καραγιάννη, τι μπορεί να σημαίνει, γιατί έπεται και μια σύσκεψη της επιδημιολογικής ομάδας την προσεχή Τρίτη, αν δεν μου κάνει παιχνίδια η μνήμη, μπορεί να ξανασυζητήσετε θέμα Ελλάδας. Κοιτάξτε, στην τελευταία συνάντηση της περασμένης Πέμπτης που είχαμε με τον Υπουργό, ο Υπουργός είχε ζητήσει οι επιδημιολόγοι μεταξύ μας να επικοινωνήσουν με επιδημιολόγους στην Ελλάδα, ούτως ώστε να έχουμε μία πιο σαφή εικόνα της επιδημιολογικής κατάστασης της Ελλάδος και με αυτόν τον τρόπο να είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε καλύτερα τη θέση της Ελλάδος σε ποια από τις τρεις κατηγορίες να ενταχθεί. Επομένως πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες λίγες μέρες και είμαι σίγουρος ανάλογα η επιδημιολογική ομάδα θα συμβουλεύσει τον Υπουργό. Να έρθουμε και στα όσα αφορούν στην χώρα μας τώρα, κύριε Καραγιάννη, και θα ήθελα να ξέρω τι σας ανησυχεί περισσότερο από όλα αυτά τα οποία διαπιστώνονται, να πούμε, την τελευταία εβδομάδα. Πρέπει να πούμε ότι όταν χτυπήσαμε και εμείς 25, ανησύχησα ιδιαιτέρως διότι τέτοιους αριθμούς είχαν για πάρα πολύ καιρό να δούμε και έστω και κατά το πρώτο εγκύμα της επιδημίας στην Κύπρο σπάνιες ήταν οι μέρες που ανεβαίναμε σε τέτοιους ψηλούς αριθμούς. Ευτυχώς όμως φαίνεται ότι με τα μέτρα που πάρθηκαν, με το γεγονός ότι ο κόσμος ανταποκρίθηκε πλήρως, φαίνεται ότι οι αριθμοί αυτοί πέφτουν, αλλά δεν πάβει από το να είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι ανοιχνεύουμε ακόμα κρούσματα τα οποία συγκαταλέγουμε στα ορφανά. Επομένως, ενόσο συμβαίνει αυτό, θα έχουμε και κάποια άλλα θετικά κρούσματα από τις συχνηλατήσεις. Κατ' επέκταση θα πάρει ακόμα λίγο χρόνο να δούμε πιο χαμηλούς μονοψήφιους αριθμούς, ίσως κάποιες μέρες να ξεπεράσουμε και το 10 πάλι, αλλά ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί να πάρουμε επιπλέον μέτρα. Ας το ελπίσουμε από το στόμα σας και στο Θεό ταυτή, κύριε Καραγιάννη. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, καληνύχτα. Σαρώνει όμως χωρίς έλεος ολόκληρο τον κόσμο ο κορονοϊός, κυρίες και κύριοι, καθώς οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τις 720.000, ενώ τα κρούσματα μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια. Δράμα δίχως τέλος και στη Βραζιλία, με τον αριθμό των νεκρών εκεί να εκτοξεύεται στις 100.000. Αύξηση στα κρούσματα καταγράφουν και οι πλήστες ευρωπαϊκές χώρες. Οι θάνατοι ξεπέρασαν τους 720.000. Να πω ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες τα κρούσματα πλησιάζουν τα 5 εκατομμύρια. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε πακέτο ανακούφισης για τους άνεργους, κάτι που σημαίνει ότι οι άνεργοι πλέον θα παίρνουν 400 ευρώ το μήνα αντί 600 που έπαιρναν στο προηγούμενο πακέτο. Πάμε στη Βραζιλία, όπου